Πάμε να δούμε όμως το βίντεο, να δούμε τι μας λέει η κυρία Καπάτου και μετά θα επιστρέψουμε για να τα πούμε και εμείς εδώ. Πάμε στο βίντεο μας. Τι είναι τα καπρίτσια των παιδιών? Πείσματα, ιδιοτροπίες, κακή συμπεριφορά? Σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται? Ευθύνονται οι γονείς? Πόσο διαρκούν και κυρίως πώς εξαφανίζονται? Το infokids.gr επισκέφθηκε την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου στο γραφείο της και ζήτησε τα φώτα της πάνω σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς παιδιών κατά την νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία. Κυρία Καπάτου, σήμερα θα μιλήσουμε για τα καπρίτσια. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε, όταν λέμε παιδικά καπρίτσια, τι ακριβώς εννοούμε? Είναι κάποιες ιδιορυθμίες, ιδιοτροπίες, πείσματα των παιδιών που θέλουν να πετύχουν κάτι, ιδίως απέναντι στους γονείς, ή κάτι άλλο πιο σοβαρό? Το είπατε πολύ ωραία. Συνήθως αυτό που αποκαλούν οι γονείς καπρίτσια των παιδιών είναι τα πείσματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν, οι αιμονές που μπορεί να έχουν στο να περάσει το δικό τους και γενικότερα όταν δεν υπακούν τα όρια των γονέων και επιμένουν σε πράγματα που οι γονείς θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για τα καπρίτσια των γονέων. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια, εξαρτάται τι εννοούμε καπρίτσια. Γιατί μπορεί πίσω από αυτή τη λέξη που ο γονιός το θεωρεί καπρίτσια να υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες άλλες που να κρύβουν και κάποιο άλλο είδους προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδάκια. Κάθε τι που παρουσιάζει το παιδί μας και βλέπουμε ότι επιμένει και μας προβληματίζει, θα πρέπει να το δούμε με ένα καλύτερο και με ένα διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Αλλά δεν είναι κάποια κριτήρια ειδικά για να σας πω ότι αυτό είναι καπρίτσιο ή όχι. Οι γονείς σήμερα ενημερώνονται. Υπάρχει πολύ μεγάλη ενημέρωση μεταξύ αυτών, οι διάφορες εκπομπές που προβάλλονται, τα βιβλία που διαβάζουν, τα site που έχουν πολλά site για οικογένειες. Οπότε ο γονιός ενημερώνεται και ξέρει τι περιμένει ανά ηλικία του παιδιού του, καθώς επισκέπτης αντιδράσεις. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά, ιδιαιτέρως όταν ξεκινάει η οριοθέτησή τους, έχουν εκεί κάποια πείσματα, κάποια ξεσπάσματα. Πολύ δε περισσότερο στις ηλικίες 2 με 4 χρόνων αυτά εμφανίζονται ακόμα περισσότερο. Όταν βλέπουμε ότι τέτοιου είδους ξεσπάσματα, απείσματα, επιμονές κτλ. Επεκτείνονται, είναι σε κάθε δραστηριότητα που έχει το παιδί και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλά μαζί του, εκεί κάτι φταίει. Πολλές φορές φταίμε εμείς. Η συμπεριφορά μας, το γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε σταθεροί στην οριοθέτηση. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όταν αυτό συνοδεύεται με δυσκολία στην επικοινωνία και δική μας και δυσκολία του παιδιού μας να προσεγγίσει άλλα παιδιά, τότε θα πρέπει να το δούμε καλύτερα γιατί μπαίνουμε σε άλλες σφαίρες. Οι γονείς πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτή τη συμπεριφορά των παιδιών, τι θα πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή, διαφορετικά αντιδρούμε σε ένα παιδί το οποίο είναι ενός έτους, διαφορετικά 2 ετών, διαφορετικά 6 ετών κτλ. Το συνηθέστερο είναι αυτό που θέλουμε εμείς να περάσουμε στους γονείς, είναι να είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε να περάσουμε ως μήνυμα στο παιδί μας. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το δεύτερο, να βεβαιωθούμε ότι το παιδί έχει καταλάβει το μήνυμα. Το τρίτο, να δούμε. Ότι να καταλάβουμε κιόλας ότι η σύγκρουση άμεση σε ένα παιδί ηλικίας 2-3 χρόνων δεν μας βοηθάει πουθενά. Το τέταρτο, να έχουν οι γονείς στο νου τους ότι η οριοθέτηση ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Γιατί αν δεν είναι σαφή τα όρια, τότε έχουμε περισσότερα ξεσπάσματα του παιδιού. Άρα η αντίδρασή μας πάντα είναι καταρχήν η εξήγησή μας στο παιδί, ανάλογα με την ηλικία του και αυτό που ζητάει, για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και πολλές φορές χρειάζεται και θα βοηθήσει πάρα πολύ για να ξεκολλήσουμε από τις αντιδράσεις του παιδιού, να προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση ή να αποσπάσουμε το ενδιαφέρον του σε μια άλλη δραστηριότητα. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να ξεκινήσει από τα 2-2,5 χρόνια, όπου το παιδί έχει μεγάλη επιθυμία να ανιχνεύσει τον κόσμο, έχει αρχίσει το λεξιλόγιο του να εμπλουτίζεται και θέλει να περάσει και το ίδιο τα δικά του τα όρια. Έτσι λοιπόν, εκεί αρχίζει να επιμένει για να περάσει η δική του η γραμμή. Και τότε λοιπόν είναι ο αγώνας που κάνουμε μαζί του, εμείς οι γονείς, για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να διδαχτεί τα όρια. Αυτά λοιπόν τα πείσματα μέχρι τα 4 χρόνια έχουν υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αν βλέπουμε ότι αυτού του είδους συμπεριφορές, τα ξεσπάσματα, τα πείσματα, η επιμονή του παιδιού να θέλει να περνάει το δικό του, μετά τα 4-5 χρόνια θα πρέπει να μας προβληματίσει και να αναλογιστούμε. Είμαστε εμείς σταθεροί στην οριοθέτηση τα παιδιά μας? Του περνάμε τα μηνύματα που το παιδί έχει ανάγκη για να μπορέσει να κατανοήσει? Πίσω από ένα πεισματάρικο ή αδιάλακτο παιδάκι, πολλές φορές όταν υπάρχει αυτή η συμπεριφορά που μας ταλαιπωρεί, κρύβονται γονείς οι οποίοι δεν είναι σταθεροί στη συμπεριφορά τους. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε.
Επομένως, πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς να καθίσουν να παρατηρήσουν τη δική τους συμπεριφορά και να προβληματιστούν πάνω σε αυτή όταν βλέπουν ότι το παιδί συνεχίζει να έχει αυτά τα πείσματα. Οπωσδήποτε. Αυτό που λέτε είναι μαγική λέξη. Ξέρετε, το παιδί μας είναι το αντίγραφο το δικό μας. Ανάλογα με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε, λειτουργούμε, ενεργούμε στη ζωή, έτσι λειτουργεί και το παιδί μας. Είναι αντίγραφο δικό μας και γενικότερα μιμείται κατά έναν τρόπο πολλές φορές για τη δική μας τη συμπεριφορά. Όταν λοιπόν έχω ένα παιδί το οποίο με δυσκολεύει με τη συμπεριφορά του για τον οποιοδήποτε λόγο, και αυτό δεν γίνεται μία φορά, γιατί όλα τα παιδάκια κάποιες φορές θα μας δυσκολέψουν, όταν γίνεται κατά εξακολούθηση εννοώ. Γιατί βλέπεις παιδιά που μπορεί να έχουν καπνίσια και να μην, όταν τους λέμε όχι σε κάτι, δεν μπορούν να το δεχτούν και μπορούν να κάτσουν κάτω να χτυπιούνται. Κάποια χτυπάνε και το κεφάλι τους. Λένε, φωνάζουν κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αναλογιστούμε πρώτα εμείς οι γονείς τη συμπεριφορά μας, να δούμε πώς λειτουργούμε, πώς θα τη δρούμε σε αυτό, τι έχει προηγηθεί. Μήπως σήμερα του λέμε όχι για αυτό που ζητάει, χθες όμως είχαμε πει ναι, προχθές είχαμε πει όχι και μετά ναι και δεν είμαστε σταθεροί πάρα πολύ σε αυτό. Ή μήπως έχουμε περάσει το παιδί μας το μήνυμα, άθελά μας γίνονται αυτά, ότι αν φωνάξεις πολύ και επιμείνεις θα πετύχεις τελικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε να το δούμε να ταλαιπωρείται ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είμαστε πάρα πολύ ενδοτικοί. Έχει περάσει το παιδί το μήνυμα ότι εμείς είμαστε ενδοτικοί. Συνεπώς γίνεται πιο χειριστικό και πιο απαιτητικό κάθε φορά. Άρα, όταν βλέπω συμπεριφορές που με προβληματίζουν, το νούμερο ένα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε τη δική μας τη στάση εμείς αγωνείς. Να δούμε, καταρχήν, πότε συμπεριφέρεται το παιδί μας με συγκεκριμένο τρόπο. Πότε εμφανίζουν αυτά τα καπρίτσια. Πότε δεν μπορεί να δεχτεί το παιδί το όχι το οποίο μπορεί να του βάλουμε ή το όριο που θα του βάλουμε. Σε ποιες περιπτώσεις. Πώς έχουμε αντιδράσει εμείς, πώς το έχουμε διαχειριστεί. Είμαστε σταθεροί εμείς στη συμπεριφορά μας. Γενικότερα, έχουμε κοινό τρόπο αντιμετώπιση του παιδιού μας. Μήπως εμείς λυγίζουμε. Λοιπόν, αυτές οι απαντήσεις θα μας δώσουν το μισό της λύσης του προβλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, πολλές φορές οι γονείς ενδίδουν και ενδίδουν αβίαστα. Γιατί το κάνουν αυτό? Πολλοί είναι οι λόγοι, γιατί ξέρετε, μερικές φορές οι γονείς, έχοντας την καλύτερη των προθέσεων, είτε επειδή λείπουν όλη την ημέρα στη δουλειά τους και δεν έχουν έρθει το παιδί, ή επειδή είναι κουρασμένοι από την εργασία τους και δεν μπορούν να φέρουν μία αντίδραση ή άρνηση στο παιδί τους, ή επειδή ήδη δεν είναι πολύ σταθεροί σαν άτομα, ή επειδή είναι ενοχικοί και δεν αντέχουν, ή επειδή δεν θέλουν να στενοχωρήσουν το παιδί, γιατί οι γονείς τους στενοχωρούσαν τους ίδιους και είχαν πολύ αυστηρή οριοθέτηση, δυσκολεύονται να είναι ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να έχει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Η τιμωρία είναι ένας τρόπος για να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές? Κοιτάξτε, εγώ ομολογώ ότι δεν δέχομαι καθόλου τη λέξη τιμωρία. Γιατί αυτό μου βγάζει εμένα εκδίκηση. Και μου βγάζει κιόλα στην υπεροχή του μεγάλου που είναι ο δυνατός πάνω στο μικρό που είναι αδύναμος. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνέπειες μιας συμπεριφοράς και μπορούμε να διδάξουμε το παιδί μας ότι υπάρχουν συνέπειες, γιατί και εμείς έχουμε συνέπειες οι μεγάλοι. Και, όταν, και είναι και ένα μεγάλο δώρο που θα κάνουμε στο παιδί, ξέρετε, το να το μάθουμε να έχει όρια. Η αγάπη του γονιού δεν είναι η προσφορά. Η αγάπη του γονιού είναι το να βοηθήσει το παιδί να δεχτεί την προσφορά, να μάθει και την οριοθέτηση και να μάθει ότι υπάρχουν και κάποιες συνέπειες στα πράγματα. Συνεπώς, όταν υπάρχει κάποια συμπεριφορά του παιδιού μας ή θέλει κάτι, εμείς καταρχήν το ενημερώνουμε για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και όταν βλέπουμε ότι δεν υπακούει στα όρια, οπωσδήποτε θα πρέπει να υποστεί κάποια συνέπεια. Αυτή η συνέπεια μπορεί να είναι κάτι που να έχει σχέση με την ηλικία του παιδιού για να μπορεί το παιδί να το καταλάβει. Επίσης, ποτέ δεν λέμε στα παιδιά σε επίπεδο τιμωρίας, όπως λένε οι γονείς, ότι δεν σε αγαπώ. Ποτέ. Ούτε συνδέουμε μία πράξη που έχει κάνει το παιδί που δεν μας αρέσει με κάτι που έχει κάνει προηγούμενα. Συζητάμε αποκλειστικά για αυτή την ενέργεια. Και διαχωρίζουμε πάντα ότι αυτή η συνέπεια έχει να κάνει με αυτό που έχει συμβεί και όχι με τη γενικότερη συμπεριφορά του. Και φροντίζουμε μετά από λίγο να φεύγει αυτή η συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σε πάρα πολλά σπιτικά, άθελά μας, υπάρχει διάχυτος θυμός στην ατμόσφαιρα. Αυτός ο θυμός δεν βοηθάει τα παιδιά και δεν τα βοηθάει ούτε τα ενισχύει να εκφράσουν και τα ίδια τα συναισθήματά τους. Και δυστυχώς ενισχύει όχι μόνο την δυσκολία να εκφράσουν συναισθήματα, αλλά εκφράζουν δυσφορία, δυσαρέσκεια, χειριστικότητα και επιθετικότητα. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο πεισματάρικα παιδιά? Θα σας έλεγα, δεν έχει να κάνει με φύλο. Έχει να κάνει με τον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Συνήθως, οι μεγαλύτερες δυσκολίες οι γονείς τις αντιμετωπίζουν στα αγόρια προσχολικής ηλικίας για να τα βάλουν σε κάποια όρια και σε κάποια δεδομένα. Αλλά αυτό δεν είναι και απόλυτο, γιατί έχει να κάνει με το κάθε παιδί και με τον τρόπο που εμείς οι γονείς το μεγαλώνουμε. Επίσης, είναι διαφορετικό τα μοναχοπαίδια και διαφορετικά είναι οι οικογένειες που έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά.